Το παραιτηθείτε είναι ένα αίτημα το οποίο δεν απαντά σε ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας και το οποίο κινείται εχθρικά στην χώρα αυτή τη στιγμή. Προσπάθησαν να κρυφτούν οι διοργανωτές και να πούν ότι κανείς δεν συμμετέχει σε όλο αυτό, αλλά όλο αυτό γίνεται αυθορμήτως. Η λογική όσων καλούνε, ενώ σε ένα πρώτο επίπεδο εμφανίζεται ως μια απολυτική προσέγγιση, και αυτό είναι κακό, αλλά τα συνθήματα του όχι στα κόμματα, στα χρώματα και στα συνδικάτα έχουν το σπέρμα μιας ακροδεξιάς λογικής. Εάν εμέσως ή εξ αντανακλάσεως υπάρχει αναφορά, ούτε καν αναφορά, στην αυριανή εκδήλωση πολιτών, η οποία είναι ισχυρή όταν είναι ακηδεμόνευτη. Αυτό αφορά διότι γίνανε δηλώσεις σχετικά με αυτήν που εκπέμπουν πρωτόγνωρη αυταρχικότητα από στελέχη της κυβέρνησης. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, απευθύνει σήμερα τετρασέλιδη επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής, κύριο Βούτση. Στην επιστολή του αυτή, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας εκφράζει βαθύτατη ανησυχία για τις πρακτικές της κυβέρνησης και ζητά από τον πρόεδρο της Βουλής να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για την αντιμετώπιση αυτού του σημαντικού προβλήματος δημοκρατίας. Υπάρχει ένα σχέδιο, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, για τη σταδιακή χαλάρωση των capital controls. Δεν νομίζω ότι υπάρχει οποιοδήποτε να κάνει ασφαλή πρόβλεψη αυτή τη στιγμή. Πάντως, η ανάκαμψη της οικονομίας και κυρίως τα θετικά μηνύματα που θα έρθουν από το τραπεζικό σύστημα είναι το κρίσιμο σημείο για να μιλήσει κανείς για αντίστροφη πορεία στα capital controls. Εγώ από τη μεριά μου προσπαθώ εδώ και δύο μέρες να κρατήσω την ψυχραιμία μου, αλλά πριν από 10 λεπτά έμαθα ότι η αστυνομία στον έλεγχο που έκανε στο σπίτι του δράστη, ναι, βρήκε ένα σημείωμα το οποίο έγραφε Τάσος και το όνομα του δράστη, φίλοι αδέρφια. Είναι δυνατόν ο δράστης να αφήνει ένα τέτοιο σημείωμα σε ένα άτομο που τον κάνει bullying? Ξεκίνησαν στις 12 το βράδυ, όταν αστυνομικοί του τμήματος Πειραιάς, ήρθαν εδώ στην τηλεόραση του Sky, ζητώντας από τον κύριο Θωμαίδη, τον Κυριάκο Θωμαίδη, να τους ακολουθήσει. Ο Κυριάκος Θωμαίδης αντέδρασε, γιατί δεν είχαν στην κατοχή τους ούτε ένταλμα. Μιλάμε για ένα ένταλμα σύλληψης στα όρια του αυτοφόρου για μια δήθεν παραβίαση δικαστικής απόφασης. Όταν ζήτησε λοιπόν τα χαρτιά, δεν τα είχαν και δεν υπήρχε και εισαγγελέας, καθώς είχε ένα τροχαίο. Ενημερώθηκα ότι η εισαγγελέας Ελευσίνας ήρθε στο σταθμό για να κάνει έρευνα. Δεν ξέρω αν είχε ένταλμα ερεύνηση ή όχι. Mm-hmm. Δεν μπορώ να το γνωρίζω αυτό, γιατί δεν ήμουν παρόν. Ναι, ναι. Και ότι η έρευνα αφορούσε προσωπικά εμένα, ώστε να με συλλάβει και να με οδηγήσει στο αστυνομικό τμήμα του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.